σύγχρονο. Έτσι, από το 57-58 άρχισε να συζητιέται να γίνει ένα σύγχρονο ξενοδοχείο. Λίγο αργότερα, το 60, άρχισε το μπάζωμα της παραλίας. Εδώ υπήρχαν κολπάκια μέχρι πέρα. Έγινε η παραλία όπως το ξέρουμε σήμερα. Το 62 αυτό το βάζωμα, υπάρχει φωτογραφία στο βιβλίο, έχει φτάσει μέχρι την Καλλιδοπούλου. Τότε λοιπόν το 62 περιγράφω μια σκηνή στο βιβλίο που ο Καραμαλής με τους υπηρεσιακούς παράγοντες των υπουργείων, των αρμοδίων υπουργείων, έκανε βόλτα εδώ στις λάσπες εκείνη την εποχή, όπως μου το διηγήθηκε ο Νίκος ο Μέρτσος, και ο Κυρνίκος, νέος δημοσιογράφος, πήγαινε από πίσω και λέει ο Καραμαλής, ειδώ, μέσα στις λάσπες, ειδώ, με τη σεραϊκή προφορά. Ρε, του λέει, κύριε Πρόεδρε, λίγο πιο πίσω είναι καλύτερα, εκεί στο οδείο, λίγο πιο πίσω, πριν την κούρβα εδώ της Κέννεντι, μεταξύ του Μακεδονία Παλά σήμερα και του Βασιλικού Θεάτρου, υπήρχε το οδείο της πόλης. Εκείνη τη θέση είχε επιλέξει μάλιστα και ο εργολάβος, ο Αλεξίου, ο οποίος ήταν ο πρώτος διαχειριστής του Μακεδονία Παλάς και ο οποίος συμμετείχε ενεργά και στο χτίσιμο του ξενοδοχείου. Ο Καραμαλής με το σεραϊκό του χτίσμα είπε εδώ και εδώ βέβαια έγινε το ξενοδοχείο. Έχουμε μέσα στο βιβλίο αλληλογραφία, η οποία φαίνεται με τους τίτλους που πρότειναν για το ξενοδοχείο. Πρότειναν ας πούμε, να ονομαστεί Λευκός Πύργος, πρότειναν να ονομαστεί Πέλα. Αργότερα, αρκετά αργότερα, το 1966, τους ήρθε ένα μπιλετάκι από το αρμόδιο Υπουργείο και τους είπε ότι το ξενοδοχείο θα λέγεται Μακεδονία. Τελεία. Και έτσι ονομάστηκε Μακεδονία Παλάς. Υπάρχει πολύ υλικό στο βιβλίο που μας το βρήκαμε από διάφορους φορείς. Με βοήθησαν σε αυτή τη δουλειά την ερευνητική δύο νέοι συνάδελφοι, ο Βασιλάκης ο Μόσκου και ο Τίμος ο Πακαλής. Ψάξαμε αρχεία, εφημερίδες. Μας βοήθησε πολύ το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.